αγαπημένη μου Φέη, εννοείται ότι δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεταξύ μα. Μιλάμε στον Ανικό. Καλώς ήρθες στο Half Post. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για άλλη μια συνέντευξη, για άλλη μια κουβέντα, αυτή τη φορά προεκλογική. Γιατί το έλεγε. Έτσι, γιατί Φέη Μπέι, κυρίες και κύριοι, δεν σταματάει ποτέ. Είσαι γυναίκα δύναμη, θα έλεγα. Πραγματικά και αικίνητη. Αικίνητη, ναι, δύναμη, ευχαριστώ που το λες. Ελπίζω να με εμπιστευτεί ο κόσμος για άλλη μια φορά. Με έχει εμπιστευτεί στην καριέρα μου μέχρι τώρα. Με διαβάζει, με αγαπάει, ευχαριστώ πολύ. Στο face control. Στο face control, στα projects που κάνουμε, τα pop-up projects που υποστηρίζουμε πάντα τους Έλληνες designers και τα ελληνικά brands. Σαν άλλο ένα project λοιπόν βλέπω και αυτή την διαδρομή μου και αυτή την έτσι την βόλτα που θα ήθελα πολύ να κάνω στη Φιλοθέη μέσα από το, και στο ψυχικό μέσα από το Δημοτικό της Συμβούλιο. Αυτό το αποφάσισες, το ονειρευόσουνα χρόνια? Όχι, δεν το ονειρευόμουνα ποτέ. Καταρχάς να πω, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαι πολιτικό όν, δεν κυκλοφορεί στο DNA μου πολιτικό αίμα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν περιμένω να βολευτώ λοιπόν από την πολιτική, ακριβώς το αντίθετο. Θέλω να ξεβολευτώ. Αυτό το ξεβόλεμα πάντα ήταν κινητήριος δύναμη όσων έχω πετύχει και όσων ονειρεύομαι να πετύχω. Φέη μου, ποιο είναι το πρώτο που θα ήθελες να αλλάξεις, που σου ενοχλεί, που λες θέλω να αναλάβω αυτό το πράγμα και να αλλάξω αυτό? Νιώθω πολύ τυχερή, ευλογημένη, το ότι ζω σε ένα Δήμο που δεν με ενοχλεί τίποτα πάρα πολύ. Μιλάμε για το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, μιλάμε για ένα από τα μορφότερα προάστια, βόρεια προάστια, το οποίο όμως είναι και στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για την ομορφότερη κηπούπολη του νομού Αττικής. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να συνεχίσω όλο αυτό το έργο που έχει κάνει ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης ο Γαλάνης, να συνεχίσω μέσα από τη δική μου αισθητική και να βάλω τη δική μου υπογραφή σε αυτά που και ο ίδιος νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω και να συμβάλλω. Ο στόχος είναι να συμβάλλω στο να γίνει Φιλοθέη ένας δήμος πρότυπο που να συμβαδίζει με τα αιτήματα του 21ου αιώνα. Είναι η έγνοια για το περιβάλλον, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, είναι η βιωσιμότητα, είναι το well-being. Είναι όλες αυτές οι έννοιες όπου παίρνοντας την κάθε έννοια μαζί, ενώνοντάς τες, μπορείς να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι για το προάστιο που μεγαλώνεις εσύ, μεγαλώνει η οικογένειά σου, το παιδί σου. Να σου πω εδώ, Έμι μου, ότι η Ελμίνα, η κόρη μου, πηγαίνει σχολείο στο ψυχικό, πηγαίνει και έρχεται με τα πόδια. Πηγαίνει στο τένις, κάνει τένις 3-4 φορές την εβδομάδα, πηγαίνει έρχεται βράδυ. Σε όλες αυτές τις θαυμάσεις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Και θέλω να συνεχίσει να το κάνει με ασφάλεια, με αυτήν την ασφάλεια που νιώθει. Νιώθεις ότι χρειάζεται η ασφάλεια περισσότερο να σχολιάζεται. Χρειάζεται περισσότερο, αλλά σαν μητέρα, όταν ξέρω το παιδί μου πηγαίνω, έρχεται με απόλυτη ασφάλεια, είναι μεγάλη τύχη. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το προσφέρουμε στα παιδιά μας. Τα ψηφοδέλτια πώς θα είναι, πόσες ψήφους μπορεί να... Θα βάλουμε τέσσερις θα βρει, βάζουμε. Ναι. Το όνομά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να με βρούνε, είναι άλλη μία ανησυχία μου. Στο ψηφοδέλτιο θα λέγομαι Φανή, σε παρένθεση Φέη, Μπέι Κατσαρού, Κατσαρού είναι το όνομα του άντρα μου. Και θα είναι και αυτό. Θα είναι και αυτό, θέλω να τιμήσω τόσο τον άντρα μου και όλη αυτή την... συμπαράσταση και το κουράγιο που μου δίνει, όσο και την πεθερά μου, η οποία είναι μία από τις πιο πετυχημένες δημάρχους που έχει περάσει από το Δήμο του Παλαιοκτητικού. Φέη Μπέι, Φανή Φέη Μπέι Κατσαρού, σου εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.